Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στο Instagram και στο Facebook. Λοιπόν, γεια σας, με γνωρίζει, είμαι ο Γιώργος Χριστοστόμου και θα ξεκινήσω μια σειρά από live τα οποία θα γίνονται κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Θα είναι διάφορες, πέστε το, εκπαιδεύσεις, γενικά θα είναι motivation, πωλήσεις, θα είναι marketing, Facebook και πολλά άλλα που γενικά θα βλέπω και στα σχόλια σας τι θα θέλατε να δείτε και θα ετοιμάζω κάτι και ειδικά για σας. Σήμερα έχουμε για αρχή, θα προτείνω κάποια βιβλία τα οποία τα διάβασα και τα θεωρώ ότι με βοήθησαν πάρα πολύ τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και οικονομικό παράλληλα και γενικά να αλλάξει λίγο και ο τρόπος σκέψης μας. Δεν είναι συνηθισμένα βιβλία, ούτε μυθιστορήματα θα δείξω. Θα δώσω ακόμα ένα-δύο λεπτά να συντονιστούν και οι αργοπορημένοι. Για όσους παρακολουθείτε, εννοείται κάντε like, καρδιούλες, κάντε share, θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Και φυσικά κάντε και στα σχόλια, γράψετε ό,τι απορίες έχετε, θα απαντήσω σε όλους προσωπικά. Νομίζω αυτά. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα share στα διάφορα group που έχουμε. Παιδιά, γράψετε εσείς από πού μας παρακολουθείτε, από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Θέλω να κάνω και εγώ κάποιες μετρήσεις να δω ποια πόλη είναι πιο ξύπνια τέτοια ώρα, στις 9 το βράδυ, Τετάρτη. Λοιπόν... καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζω, θέλω να ξαναπώ ότι δουλεύω στον χώρο του Facebook marketing, internet marketing τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Έχω μιλήσει με εκατοντάδες επιχειρηματίες όλων αυτών των καιρό. Ξέρω ακριβώς τα θέματα που έχουν περί social media οι επιχειρηματίες. Οπότε και ένας λόγος που κάνω αυτά τα live είναι και να ενημερώσω τον κόσμο, τους επιχειρηματίες, τους ιδιώτες, ακόμα και άνεργους γενικά, τι υπάρχει και στον χώρο του ίντερνετ, πώς να προβληθούν σωστά και επαγγελματικά online. Και ξεκινούμε απλά, είναι το πρώτο μας live τούτο που κάνω σήμερα, με έναν απλό θέμα, 9 συν 1 βιβλία που θα πρότεινα στον καθένα να διαβάσει για να το βοηθήσουν σε προσωπική ανάπτυξη, να εξελιχθούν σαν άτομα, το έχω και σε θέματα υγείας, πωλήσεων, συγγνώμη, περισσότερο είναι για προσωπική ανάπτυξη και πολλά άλλα. Φυσικά θα βλέπω και στα σχόλια σας και θα ήθελα τα δικά σας σχόλια για βιβλία που θα προτείνατε να διαβάσουμε και είμαι ανοιχτός να τα διαβάσω και να πω πίσω τα σχόλια μου. Λοιπόν, αυτό το live δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, 15 λεπτά, μισή ώρα max, εξαρτάται από τους συμμετέχοντες. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα βιβλίο που το έχω διαβάσει πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, να τα πιάσω έναν-ένα. Λοιπόν, πρώτο βιβλίο, Γεννημένοι Νικητές. Παιδιά, ήταν τρομερό βιβλίο, ήταν το πρώτο μου που έχω διαβάσει. Γενικά... σε βοηθά στο να καταλάβεις ποιος είσαι και πώς να αποκτήσεις καλύτερη αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όλα αυτά τα είχα φυσικά από πριν. Για όσο με γνωρίζω, νομίζω είναι λες και το βιβλίο αυτό έχει πολλά, τέλος πάντων, που μοιάζουν σε μένα. Προτείνω πάρα πολύ να το διαβάσετε. Τέλος πάντων, όσοι το διάβασαν από αυτούς που παρακολουθούν, γράψετε σχόλια, θα χαρώ να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, κάποια λόγια που λέει από πίσω, όλοι μας είμαστε γεννημένοι νικητές και παρότι σαν παιδιά έχουμε αυτοπεποίθηση, συχνά καθώς μεγαλώνουμε τη χάνουμε. Τις περισσότερες φορές η αυτοπεποίθηση μας εξανεμίζεται μαζί με τα όνειρά μας. Ερωτηματικά του τύπου τι θα γίνει αν και αν αποτύχω ή μήπως είναι καλύτερα να περιμένω. Στην καλύτερη περίπτωση μας κάνουν να μένουμε στάσιμοι και στη χειρότερη να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Όσο και αν μας φαίνεται απίθανο, όμως όσο και αν η ζωή δεν μας τα έφερε όπως θα θέλαμε, μην ξεχνάμε ποτέ ότι όλοι μας είμαστε γεννημένοι νικητές. Ξανακερδίστε το θαραλέο αποφασιστικών και ευτυχισμένων εαυτό σας.
Αυτό είναι το θέμα αυτού του βιβλίου. Τρομερό βιβλίο, το προτείνω. Δεν έχω την τιμή πάνω. Νομίζω το αγόρασα γύρω στα 10-15 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, εντάξει, δεν είναι ακριβό βιβλίο, αλλά παιδιά πρέπει να επενδύσετε στον εαυτό σας. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν διάβαζα βιβλία, τα μισούσα το διάβασμα. Γενικά ήμουν μαθητής πάντα του γάμμα, είμαι μέτριο σε τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ αρφα-αρφα. Και στα 24 μου περίπου που έχω ξεκινήσει όταν ήρθα μετά από τις σπουδές μου στην Κύπρο και άρχισα δειλά-δειλά να ασχολούμαι με το internet marketing, τότε μέσα από κάποια τέλος πάντων εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει online είπα να ξεκινήσω σιγά-σιγά και να βρω βιβλία που σε βοηθούν να γίνεις καλύτερος σε προσωπικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο κλπ. Το τελευταίο βιβλίο που πραγματικά με εντυπωσίασε, θα το αφήσω για το τέλος εννοείται, τελευταίο και καλύτερο. Οπότε, γεννημένοι νικητές είναι το πρώτο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερο. Το λέω με σειρά όπως τα έχω διαβάσει εντωμεταξύ. Δεύτερο βιβλίο είναι το βιβλίο του Eric Warren, είναι το βιβλίο GoPro, είναι καθαρά για δικτύωτες. Παιδιά, ο χώρος της δικτύωσης γενικά είναι τρομερός και δεν εννοώ για αυτούς που κάνουν μόνο MLM, πολυεπίπεδο marketing, Herbalife ή οποιοδήποτε επίπεδο. Υπάρχουν μέσα τεχνικές τις οποίες μπορεί να αναπτύξει ο καθένας στο θέμα των πωλήσεων, λίστα, να κάνει τη δική του λίστα, πρόσκληση πλάνων, επακολούθηση, κλείσιμο, τα οποία αυτό το βιβλίο είναι ειδικά για άτομα που είναι επαγγελματίες, παράδειγμα χτηματομεσίτες, ασφαλιστές, πωλήσεις αυτοκινήτων. Παιδιά, ό,τι έχει σχέση με πωλήσεις, προτείνω οπωσδήποτε αυτό το βιβλίο. Έχει πάρα πολλά θετικά τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν να αυξήσετε ή να ανεβάσετε τις δεξιότητες σας σε ένα κλικ τουλάχιστον πιο πάνω για να γίνετε καλύτεροι. Εντάξει, είναι στα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά αυτό? Ναι, είναι στα αγγλικά που το έχω αγοράσει. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, μπείτε στην ιστοσελίδα του Eric Worre. Μπορώ να την γράψω και στα σχόλια. Είναι networkmarketingpro.com. Αν μπείτε τώρα, νομίζω το μπορείτε να το κάνετε download εντελώς δωρεάν. Είναι τρομερό βιβλίο. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 120, 100, τέλος πάντων γύρω στις 150 σελίδες. Ευκολοδιάβαστο. Και αν ξέρετε καλά αγγλικά, δείτε το, θα σας βοηθήσει να ανεβάσετε τις δεξιότητες σας στο θέμα των πωλήσεων ένα κλικ τουλάχιστον από εκεί που είσαστε. Τρομερό βιβλίο και είναι και ένα από τα, θεωρώ, best seller, ας το πούμε, στο πώς να γίνεις καλύτερος στα θέματα δημιουργία λίσταν, πρόσκληση, πλάνων, επακολούθηση και κλείσιμων συνεργασιών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Παιδιά, προσδιορίζετε τέλος πάντων, βασικά κάνετε focus στη δραστηριότητα τη δική σας και σίγουρα θα βρείτε πράγματα που θα σας αρέσουν, κάποια πράγματα δεν θα σας αρέσουν. Γενικά τα βιβλία έτσι είναι. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να πάρετε βάσει του χαρακτήρα σας, να τα χρησιμοποιήσετε και τέλος πάντων, ό,τι σας αρέσει, πιάστε το. Αν έχει κάποιες απορίες, κάντε like, τέλος πάντων γράψετε τα σχόλια σας, θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα, το ξαναλέω. Και τα επόμενα live νομίζω θα είναι και πιο ενδιαφέροντα. Θα σας πω το επόμενο θέμα για την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, επόμενο που έχω διαβάσει, πώς να κερδίζετε φίλους. Βασικά πώς να κερδίζετε φίλους, ναι, και πώς να επηρεάζετε τους ανθρώπους μέσω της ψηφιακής εποχής. Είναι ένα βιβλίο του Dale Carnegie, έχει διάφορες εκδοχές αυτού του βιβλίου. Εγώ προτίμησα το στην ψηφιακή εποχή. Υπάρχει και το απλό που είναι το πιο παλιό βιβλίο, τέλος πάντων, που δεν περιλαμβάνει, ας το πούμε, τα social media, πώς να χτίζεις φιλίες και σχέσεις με άτομα που δεν γνωρίζεις. Απίστευτο βιβλίο στο θέματα, παράδειγμα, προσωπικότητων, με τι άτομο μιλάς, πώς να κάνεις σωστή προσέγγιση. Τι άλλο είχε μέσα,
Δεν θα κάτσω να το διαβάσω από πίσω. Γενικά, ο Ντέιλ Κάρνεγκι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας από τους top 10 που ασχολείται στον σωστό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Και οπωσδήποτε προτείνω να διαβάσετε οποιοδήποτε από τα βιβλία του. Υπάρχει τρομερή γνώση. Δεν θέλω να πω στο να αναγκάζετε άτομα να, να γίνετε το δικό σας, αλλά μέσω κάποιων τεχνικών, ας το πούμε, χτίζετε καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους, μπορείτε να τους βοηθήσετε να σας ακολουθήσουν σε εισαγωγικά σε ό,τι και αν κάνετε ή σε κάτι που θα τους προτείνετε. Και περιλαμβάνει και θέματα το χτίσιμο σχέσης μέσω των social media. Απορίες μέχρι εδώ. Λοιπόν, είμαστε στα τρία βιβλία. Πρώτον, Γεννημένοι νικητές του Ρόμπιν Σίγκερ. Δεύτερον, του Eric Worre, 7 steps to becoming a network marketing professional. Τρίτον, πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε τους ανθρώπους στη ψηφιακή εποχή. Τα βάζουμε πίσω. Πάμε στο επόμενο. Εδώ ένα βιβλίο, το λάτρεψα. Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων από το Mel Robbins. Γενικά, σε αυτά που λέει σε αυτό το βιβλίο, θα κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν πήγα 18 χρονών, okay, υπηρέτησα στις ειδικές δυνάμεις. Ήμουν στην 33 μοίρα καταδρομό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν που είναι. Τέλος πάντων, είχαμε σαν νοοτροπία του να μην καθυστερούμε. Όταν έπαιζε, ξέρω εγώ, το εγερτήριο 5 λεπτά, καταφέρναμε να ντυθούμε, να πιάμε όπλο κράνος εξάρτηση και να ήμασταν κάτω στην αναφορά του λόγου. Όταν ήμασταν εκπαιδευόμενοι, είχαμε ένα λεπτό να κάνουμε, ξέρω εγώ, ντουζ και να βγούμε έξω. Οπότε ήταν κλάσματα δευτερολέπτου, δεν υπήρχε περιθώριο να ξυπνήσει εκείνο το, πώς το λένε, ο μικρός δαίμονας στο μυαλό μας που να πει «Μα να σηκωστώ, να μην σηκωστώ τώρα, μα βαριέμαι». Δεν υπήρχε δικαίωμα επιλογής, τέλος πάντων, εκεί που υπηρετήσαμε, γιατί ήμασταν εθελοντές. Οπότε κάναμε αναγκαστικά και σε εισαγωγικά πράγματα που μπορεί να μην θέλαμε να κάνουμε, γιατί έπρεπε να τα κάνουμε. Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων, Κιμέλ Ρόμπινς εξηγεί τι γίνεται με τους νευροσυνδέσεις στον εγκέφαλο μας κάθε φορά που σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι και ξύπνα κάτι, να το κάνω, να μην το κάνω. Τέλος πάντων, αυτές οι μικρές τύψεις, να του μιλήσω τώρα αυτού, να μην του μιλήσω αυτού, είναι αυτές οι μικρές αμφιβολίες που αν αφήσουμε τον εαυτό μας να μας επηρεάσει, στο τέλος δεν κάνουμε τίποτε. Και ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων, έτσι χοντρά-χοντρά, τι λαλεί. Όταν θέλεις, ας πούμε, να μιλήσεις με κάποιον άτομο, παράδειγμα, που θέλει να του μιλήσεις, να τον γνώρισες τώρα, ξέρω εγώ, στο δρόμο, τέλος πάντων, και λες, με αυτό θέλω να μιλήσω, γιατί ξέρω, έχει σκύλο σαν το δικό μου παράδειγμα, θέλω να τον πιάσω στην κουβέντα, μην κάτσεις να του μιλήσω, να μην του μιλήσω, μα τι θα μου πει, τι θα του πω. Μετράς 5, 4, 3, 2, 1 και μιλάς του. Παίζει το ξυπνητήρι το πρωί. Να γυρίσω πλευρό, άντε να το φύγω να το βάλω στο σνους. 5, 4, 3, 2, 1, μπαμ, πεταχτείτε ίσο απάνω. Θα δείτε τη διαφορά του πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε σε πιο λίγο χρόνο, χωρίς να αφήσετε εκείνον το δεύτερον άτομο, να το πω, που μέσα μας, της αμφιβολίας και ούτω καθεξής. Τούτο θέλει πραγματικά πάρα πολύ δράση, να το κάνετε σε πράξη πάρα πολλές φορές για να φυτευτεί καλά μες στο μυαλό μας. Βασικά δημιουργούνται νέες νευροσυνδέσεις στον εγκέφαλο που, τέλος πάντων, παρά να τρέφουμε το ανθρωπάκι που είναι αρνητικό μέσα μας, να τρέφουμε το θετικό. Και θα δείτε ότι στην πορεία, όταν αρχίσετε 5, 4, 3, 2, 1 και να κάνετε πράγματα, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε με το αποτέλεσμα που θα κάνετε, θα νιώθετε και καλύτεροι σαν άτομα και γενικά θα, πώς να το εξηγήσω, θα νιώθετε πιο ολοκληρωμένοι.
Δοκιμάστε το και θα χαρώ να δω τα σχόλια σας και να το συζητήσουμε σε άλλο live που μπορούμε να κάνουμε. Mel Robbins, ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων. Επόμενο, πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Για μας είναι και σκόνες, ήταν και ένα από τα πιο παλιά που έχω διαβάσει. Best Seller, ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας, είναι από τον Anthony Robbins. Ο Tony Robbins είναι ο νούμερο έναν άνθρωπος, πέστε το, πυραυλοκίνητος σε θέματα ψυχολογίας, προσωπικής εξέλιξης σε ανθρώπους. Έχει βοηθήσει δεκάδες άτομα, αν όχι και εκατοντάδες μέχρι σήμερα, μέσω των σεμιναρίων που κάνει να γλιτώσει άτομα από αυτοκτονία. Μέχρι σήμερα είναι περήφανος που όσοι ήταν αυτοκτονικοί κατάφερε να τους γλιτώσει και κανένας μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν αυτοκτόνησε από όσους μίλησε τουλάχιστον προσωπικά. Γενικά το ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας είναι best seller. Πώς να αποκτήσετε, λέει, άμεσα έλεγχο στο νοητικό, συναισθηματικό, σωματικό και οικονομικό πεπρωμένο σας. Δεν είναι συνηθισμένο βιβλίο που το διέβασα και τέλειωσε. Υπάρχουν μέσα πρακτικά πράγματα και ασκήσεις τις οποίες θα κάνετε. Γενικά, ο Anthony Robbins έχει εκπαιδεύσει και διδάξει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Παιδιά, αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Tony Robbins, κάτι κάνετε λάθος. Ψάξετε τον, χάνετε πολλά, μειώνετε τον εαυτό σας, θα γενικά... Δείτε το και να καταλάβετε να που εννοώ. Δεν κάνω λάθος στο σελίδα του anthonyrobbins.com και να δείτε πολλά βιβλία, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια που κάνει και ούτω καθεξής. Ήταν και προσωπικός coach προέδρων της Αμερικής, μεγάλων αθλητών. Ό,τι φανταστείτε, απίστευτο βιβλίο, έχει απίστευτη γνώση μέσα. Δεν ξέρω να σας πω. Δείτε ποιος είναι ο Anthony Robbins και θα καταλάβετε. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Εν τεράστιο βιβλίο, 400, θα δεν κάνω λάθος. Ναι, 430 σελίδες περίπου. Έχει πάρα πολύ μελέτη. Εγώ όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, υπήρχαν κομμάτια, πήγαινα πίσω και το ξαναδιέβαζα. Γιατί ήταν κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνεις πρακτικά και μετά να προχωρήσεις παρακάτω. Οπότε, εν ήμουν στην παραλία, έπλωνα στον ήλιο. Ήμουν στην παραλία να είμαι στον ήλιο. Εκεί έβασα το επόμενο βιβλίο. Έχει πράγματα να... Συγγνώμη, έγινε... Το live μου στο Instagram έγινε post για κάποιο λόγο. Γιατί... Έλα ρε. Ξαναξεκίνησε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Παιδιά, για όσους μας παρακολουθείτε, παιδιά, θα εκτιμήσω αν γράψετε στα σχόλια απορίες ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, σχετικά με τα βιβλία. Θα ήθελα να μου προτείνετε βιβλία που διαβάσετε εσείς, θα ήθελα να τα μελετήσω όταν βρω, τέλος πάντων, χρόνο. Και εννοείται κάνουμε like, καρδιούλες, wow like, ξέρετε εσείς. Οπότε, ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας, Tony Robbins. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτόν το έχω ακούσει και σε audiobook. John C. Maxwell, 5 επίπεδα ηγεσίας. Ο άνθρωπος θεωρείται, νομίζω, νούμερο ένα στον κόσμο που ασχολείται με θέματα ηγεσίας. Ο John Maxwell έχει μιλήσει σε άπειρα συνέδρια manager, CEO, διευθυντές εταιριών και ούτω καθεξής. Δείχνει τώρα να δω αν δεν εντάξει δεν λέει πολλά θα το διαβάσω από πίσω, δεν είναι πολύ τέλος πάντων η περίληψη. Τα 5 επίπεδα της ηγεσίας είναι: νούμερο 1, θέση, σας ακολουθούν επειδή πρέπει. 2, συγκατάθεση, σας ακολουθούν επειδή το θέλουν. 3, παραγωγή, σας ακολουθούν για όσα έχετε προσφέρει στο σύνολο. 4, εξέλιξη ανθρώπων, σας ακολουθούν για όσα έχετε προσφέρει στους ίδιους. Νούμερο 5, η κορυφή, σας ακολουθούν για αυτό που είστε και για αυτό που αντιπροσωπεύετε. Και εμείς θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή. Οπότε αν είστε άτομα που θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, σίγουρα πρέπει να θυκευάσετε το βιβλίο.
Με τις σύμβουλες λέει αυτού του βιβλίου και με προσπάθεια, ανεπιμονή και θέληση για μάθηση, μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο και αποτελεσματικότερο επίπεδο ηγεσίας και να ασκήσουμε μεγαλύτερη. Είναι. Sorry. Τέλος πάντων, να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή στις ζωές των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Δεν έχω πάλι εδώ τιμή, νομίζω πάλι ήταν γύρω στα 15 κάτι ευρώ το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο John C. Maxwell είναι αυτός ο τύπος. Ψάξετε το, παιδιά, είναι ο νούμερο ένα σε θέματα ηγεσίας. Οπότε σίγουρα προτείνω να διαβάσετε και αυτό το βιβλίο. Είμαστε. Ξαναλέω λίγο τα βιβλία για εσείς που παρακολουθείτε. Αν δείτε και μετά το replay, γράψετε τώρα στα σχόλια replay κλπ. Γενικά θέλω να βλέπω τα άτομα που μπορούν να δουν το replay ή που τέλος πάντων όσοι κάνετε wow, like κλπ. Θα δω ότι είσαστε μέσα live. Γενικά έχουμε πει γεννημένοι νικητές του Robin Seeker. Το βιβλίο GoPro 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional. Βιβλίο του Dale Carnegie με τα πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε ανθρώπους στη ψηφιακή εποχή. Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων από την Mel Robbins. Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας από τον Anthony Robbins, Tony Robbins. Και τα 5 επίπεδα ηγεσίας από τον John Maxwell. 2, 4, 6. Λοιπόν, το 7ο βιβλίο που έχω ακούσει, το έχω σε audiobook, το έχω κάνει download, το έχω printάρει αλλά κάπου το έβαλα, δεν το βρίσκα. Το ακούω συνέχεια στο αυτοκίνητο μου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να το γράψω. Είναι το FU Money του Dan Lok. Ο Dan Lok ήταν ένας Κινέζος που έφυγε από τη χώρα του και πήγε να μεγαλώσει στον Καναδά. Δεν ήξερε τη γλώσσα, ουσιαστικά ήταν καιρό που δεν είχε σπίτι που να μείνει, τέλος πάντων, ίσα που επιβίωνε και κατάφερε σήμερα να είναι πολυεκατομμυριούχος χτίζοντας τις δικές του online επιχειρήσεις. Είναι εύκολο το όνομα. Dan Lok. DanLok. Το FU σημαίνει, sorry θα το πω, αλλά είναι fuck you money. Και βασικά δείχνει πως ο ίδιος δεν είναι συγγραφέας ο άνθρωπος. Αλλά λέει, μιλά στα ίσα. Θα ακούσετε και θα διαβάσετε αρκετές βρισχές. Και βασικά δείχνει πως. Πώς να το πω όσο πιο χαλαρά, τέλος πάντων, στο live. Βασικά θέλει να σας δείξει πώς μπορεί ο καθένας, αν καταφέρει με τους τρόπους που δείχνει και γενικά να σας βοηθήσει να πάτε στο επόμενο επίπεδο, να πείτε σε όποιον γεννάνε, να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να αποκτήσετε χρήματα, να ολοκληρωθείτε, να νιώσετε ολοκληρωμένοι σαν άτομα, σαν individuals και να μπορείτε να πείτε γενικά, fuck you, σε οποιονδήποτε, χωρίς να φοβάστε τι θα σας πει ο μάστρος σας, ο φίλος σας, ο κουμπάρος σας και ούτω καθεξής. Να το γράψω. FU Money. Γενικά, το εξώφυλλο είναι στίβες από χρυσά νομίσματα, το οποίο σχηματίζει, τέλος πάντων, το middle finger. Πώς να σας το γράψω τώρα. Ή μάλλον θα το γράψω στα σχόλια, θα στείλω ένα print screen αν είναι ή μια φωτογραφία από τον Google. Ψάξετε το, είναι τρομερό βιβλίο. Δεν κάνει για άτομα που επηρεάζονται από ξετοιμασίες, να το πω στα κυπριακά. Νομίζω είμαστε ok, ως δάμε. Γράψετε κανένα σχόλιο, κάνετε μας like να βλέπω τι γίνεται, ποιοι παρακολουθούν. Λοιπόν, επόμενο βιβλίο, δεν κατάφερα να το τελειώσω ακόμα. Είναι μια μελέτη High Performance Habits. Παιδιά, υπάρχουν,
Όπως βλέπετε, έχω και κόλλες βασικά που κάνω πρακτικά. Υπάρχει πάρα πολύ πρακτική άσκηση μέσα. Να το ανοίξω λίγο να δείτε τι γίνεται. Είναι το βιβλίο, συγγνώμη, του Brendon Burchard. Sorry, Brendon Burchard. Έκαμασι μια μελέτη σε, πώς ήταν, δεκάδες χιλιάδες άτομα, τους οποίους θεωρούνται επιτυχημένοι τέλος πάντων, και έκατσε και ήβρε κοινά χαρακτηριστικά που έχει κάποιος επιτυχημένο. Έλα ρε, σταματήσε το live πάλι. Sorry. Λοιπόν, οπότε είναι μια μελέτη που μας τη δείχνει, μας λέει πρακτικές που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να γίνει καλύτερο, να φτάσει στο επόμενο επίπεδο και γενικά να πετύχει στη ζωή του. Υπάρχει, τέλος πάντων, έχω γράψει εδώ πόσες κόλλες α4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 κόλλες μπροστά πίσω από πρακτικές και πράγματα. Τέλος πάντων, πανικός. Υπάρχει πάρα πολύ γνώση. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι στα αγγλικά το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι New York Times bestseller. Διαβάστε, δείτε κριτικές. Ο άνθρωπος είναι τρομερός, έχει απίστευτες γνώσεις. Και τούτο το βιβλίο σίγουρα προτείνω το για άτομα που θέλουν να γίνουν καλύτεροι στη ζωή τους. Και ο στόχος είναι επιτυχία. Οπότε 2, 4, 6, 7, 8 με τον Dan Locke. Νούμερο 9. Νούμερο 9, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, το έχω αγοράσει πριν 3-4 εβδομάδες, αλλά θέλω να το τελειώσω το προηγούμενο. Μου το πρότεινε ένας φίλος μου που το θεωρώ τέλος πάντων πάρα πολύ αξιόπιστο, να μην λέω ονόματα. Ένα βιβλίο, Harvard Business Review, το εγχειρίδιο του manager, και λέει είναι βασικά 17 δεξιότητες που χρειάζονται οι manager για να διακριθούν. Συγκεκριμένα λέει θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο καθοδήγηση για τα συνηθισμένα καθήκοντα ενός manager, σύντομα κεφάλαια τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε άμεσα σε περίπτωση κρίσης, αυτοαξιολόγηση, περιεκτικές εξηγήσεις σχετικά με τις πρόσφατες έρευνες και σκέψεις για τις σημαντικές δεξιότητες του management από ειδικούς του Harvard Business Review, όπως ο Daniel Goleman, Clayton Christensen, John Kotter και Michelle Porter. Θα δείτε μέσα πραγματικές ιστορίες από εν ενεργεία manager και συνόψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που θα σας επιτρέψουν να υλοποιήσετε ή να κάνετε μια γρήγορη επανάληψη. Εν ένα βιβλίο των 20 ευρώ, έχει πάρα πολύ γνώση, επειδή είναι μελέτη που το Harvard στην ουσία. Δεν το ευκέβασα ακόμα η αλήθεια, αλλά άκουσα πάρα πολλά καλές κριτικές που και από τον φίλο μου, αλλά ερώτησα και έπια ακόμα πολλά καλά θετικά σχόλια, συγγνώμη, από ακόμα 2-3 φίλους μου. Οπότε θεωρώ το και ένα μπουτα μας για το 2020. Το τελευταίο δεν το έχω μαζί μου, το έδωσα σε ένα ξάδερφο μου για να το διαβάσει και ο ίδιος. Και είναι το βιβλίο που πραγματικά άλλαξε μου το νου μου 180 μοίρες. Δεν έχει καμιά σχέση με personal development. Είναι το πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς του Ρόμπερτ Κιοσάκη. Ο Ρόμπερτ Κιοσάκη, όποιος δεν ξέρετε, όποιος δεν γνωρίζει ποιος είναι, θεωρείται από τους top 10 οικονομολόγους παγκοσμίως. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει το, αν ξέρετε, το τεταρτημόριο του επιχειρηματία και βασικά διδάσκει στην ουσία πώς μπορεί κάποιος να μεταβεί από το υπαλληλικό mindset στην καλύτερη περίπτωση στο investor, στον επενδυτή. Και μέσα από το βιβλίο του δείχνει βασικά πλούσιον μπαμπάς, φτωχόν μπαμπάς. Σε αυτό το βιβλίο τι λέει, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ο πατέρας του ήταν ο ίδιος καθηγητής σε πανεπιστήμιο, νομίζω ήταν φυσικός, αλλά να το πω στα κυπριακά, έκουτσο περνούσε, okay, είχε έναν καλό εισόδημα. Επίενε στη δουλειά του, επικαιρώνε του λογαριασμού, επάνε μια-δυο εβδομάδες, τρεις, ξέρω εγώ, διακοπές το χρόνο, και ήταν οκ, τούτον ήταν η δουλειά που υπήρχε, και στη Χαβάη της εγώ συγκεκριμένο. Και από την άλλη πλευρά, ο κολλητός του
ο πατέρας μάλλον του κολλητού του, που το θεωρεί το Rich Dad, ο πλούσιος μπαμπάς του, ήταν αυτοδίδακτος, πολυεκατομμυριούχος, που είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και στην ηλικία, από την ηλικία μάλλον των 8 ετών μαζί με τον φίλο του, βασικά ήταν σε μια φάση που ήθελε να κερδίζει έξτρα χρήματα, ξέρω εγώ, να πουλά λεμονάδες κλπ. 8 χρόνων μωρά, νομίζω έχουν το πάρα πολλά συχνών το να πουλούν λεμονάδες τσικάτο. Εμείς δεν το κάνουμε στην Κύπρο, νομίζω, δεν είδα από πότε κάποιοι μίτσι ξέρω να πουλούν λεμονάδα. Αλλά ήταν που τότε που είχε λίγο το επιχειρηματικό mindset, να το πω, στο μυαλό τους και οι μίτσι. Και βασικά ο Ρόμπερτ Κιοσάκη τότε προτίμησε βασικά να ακούσει τις συμβουλές του παπά του κολλητού του, παρά να ακούσει τις συμβουλές του παπά του, που του λένε πήγαινε γιέ μου να τελειώσεις το σχολείο, να πάει να σπουδάσεις, να χρωστάς και να σπουδάσεις και να βρεις μια καλή δουλειά και να ζήσεις, τέλος πάντων, μια καλή okay ζωή. Τελικά έντονα άκουσε τον παπά του, άκουσε τον παπά τον πλούσιο που ήταν ο παπάς του κολλητού του και σήμερα είναι ένας από τους top επιχειρηματίες στην Αμερική. Είναι και προσωπικός φίλος και του Τραμπ. Με κοφτεί ποιος είναι ο Τραμπ, αν είναι καλός και αν είναι κακός πρόεδρος. Ο άνθρωπος είναι billionaire, ένας άνθρωπος που τα έκαμε, έχει επιχειρηματικό mindset, ξέρει να βγάλει λεφτά, ξέρει πώς πρέπει να δουλεύουν οι επιχειρήσεις και γενικά δείχνει σας μέσα από το βιβλίο να διαχειρίζεστε πιο σωστά τα εισοδήματα που πιάνετε όσοι έχετε τέλος πάντων μια κανονική δουλειά, πώς να τα διαχειριστείτε σωστά και πώς να φτάσετε στη διαδικασία του να έχετε το δικό σας παθητικό εισόδημα και όχι μια πηγή εισοδήματος, πολλές πηγές εισοδημάτων να σας επιφέρουν χρήματα κάθε μήνα, χωρίς να βάλετε όντως την παρουσία σας ή να ζητάτε άδεια από τον μάστρο σας, πότε να πιάτε άδεια, να πάτε διακοπές ή να πάτε τουαλέτα να κατουρίσετε. Οπότε, διαβάστε το, θα με θυμηθείτε. Το νούμερο ένα βιβλίο για μένα είναι το Rich Dad Poor Dad. Απίστευτο, νομίζω καμιά 20 ευρώ περίπου. Μπορείτε να το έβρεπε που διάφορα τέλος πάντων βιβλιοπολία, δεν θέλω να πω. Αλλά είναι τρομερό βιβλίο. Προτείνω σας να το διαβάσετε. Είναι πολύ μεγάλο, οπότε νομίζω σχετικά διαβάζεται εύκολα. Και αν το ψάξετε, μπορείτε να το βρείτε και σε e-book. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε και μέσα στο αυτοκίνητο σας. Τι άλλο να πούμε. Γενικά αυτά ήταν τα 10 βιβλία που προτείνω. Τουλάχιστον για το 2020. Θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Λοιπόν, έχουμε γεννημένοι νικητές. Έχουμε το δεύτερο βιβλίο του GoPro του Eric Worre, 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional. Το ένα βιβλίο του Dale Carnegie, το οποίο λέει πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε τους ανθρώπους μέσω της ψηφιακής εποχής. Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων, και ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων είναι τρομερή νοοτροπία να τη χρησιμοποιήσετε. Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας, Tony Robbins. Κάτι που δεν είπα για το Tony Robbins, είναι ο άνθρωπος που κάνει σεμινάριο σε ένα στάδιο 30-40 χιλιάων. Κάνει το νομίζω σε διάφορες χώρες του κόσμου, Λονδίνο, Αμερική, Αυστραλία κλπ. Και είναι ο άνθρωπος που αυτή κάρβουνα έξω από το στάδιο τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, του συνεδρίου βασικά, γιατί νομίζω είναι τριήμερα που είναι τα συγκεκριμένα, και σε ένα που τούτα σίγουρα να πάω, αυτούσιν 7 μέτρα κάρβουνα, ετοιμάζεσαι ψυχολογικά, τέλος πάντων, και σκεφτείτε τώρα σε ένα στάδιο 30 με 40 χιλιάδες άτομα να βγαίνουν έξω όλων το στάδιο, πας στο πάρκινγκ βασικά τέλος πάντων του σταδίου και τουλάχιστον 10 με 15 χιλιάδες άτομα από τούτους, σχεδόν η μισή, να δοκιμάζουν για πρώτη φορά να περπατήσουν σε 7 μέτρα αναμένα κάρβουνα. Παιδιά, είναι τρομερό το συναίσθημα. Γενικά ο άνθρωπος βοηθά σας να κάνετε ένα κλικ στον εγκέφαλο σας και να πείτε ρε γαμώτο, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα περπάτουν πάνω από τα κάρβουνα και τώρα κατάφερα τα. Σκεφτείτε σε πόσα πράγματα λέτε ότι
άμα δεν μπορώ να το κάνω τούτο, δεν μπορώ να το κάνω το άλλο. Αλλά τελικά μπορείτε, μετράτε ύστερα 5-4-3-2-1-0 και κάνετε το. Τρομερό. Μετά έχουμε τον John Maxwell με τα 5 επίπεδα ηγεσίας. Το High Performance Habits του Brendon Burchard, sorry. Έχουμε το βιβλίο που σας είπα, το FU Money, Fuck You Money του Dan Locke. Το εγχειρίδιο του καλύτερου manager γενικά από το μελέτη από το Harvard. Και τελευταίον, και θεωρώ το τα top βιβλία που είναι και best seller, Πλούσιος Μπαμπάς, το Hot Μπαμπάς του Ρόμπερτ Κιοσάκη. Νομίζω έχουμε εγκαλύψει τα 10 βιβλία. Θα εκτιμούσα, παιδιά, να μου γράψετε και κάποια βιβλία που διαβάσετε και εσείς ήδη. Να το εκτιμήσω και θέλω την άποψή σας. Έλα να ξυπνήσουμε λίγο. Έλα, ακόμα 9.30 είναι η ώρα. Λοιπόν, και θα σας πω και τι θα περιέχει, τι θα περιλαμβάνει το live την επόμενη Τετάρτη. Στις 9. Λοιπόν, έχω κάνει μια λίστα με μελέτη βασικά. Μελέτησα κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι θέματα που θα μπορώ να καλύψω. Βασικά για 60 εβδομάδες έχω καλύψει κάποια θέματα. Εννοείται διάμεσα θα κάνω σπαστά κάποιες εκπαιδεύσεις, πείτε το, ομιλίες, τέλος πάντων κάποια live με θέματα που εσείς θα ζητήσετε να μιλήσουμε. Γιατί θέλω να κάνουμε αυτό το παιχνίδι το πέρα δόθε, δεν θέλω να μιλώ μόνος μου. Λοιπόν, θα διαλέξω έναν καλό θέμα για την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, Ήβρα, τι θέμα θα μιλήσουμε? Θα μιλήσουμε για τους τοξικούς ανθρώπους και πώς μπορούμε να τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας. Οπότε, την επόμενη Τετάρτη θα μιλήσουμε για τους τοξικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε όλους, τέλος πάντων, γύρω μας, σε όλους μας ανεξαρτήτως, τέλος πάντων, φύλου, ύψους, χρώματος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν παντού τοξικοί άνθρωποι, όλα πάνε χάλια, τέλος πάντων εμείς στην τρελή χαρά όμως, δεν τα βάζουμε κάτω. Και θα σας δείξω τρόπους που έκανα και εγώ ίδιος, τουλάχιστον που τους δοκιμάζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο, πώς να τους απομακρύνετε, γενικά χωρίς να χαλάσετε σχέσεις και γενικά να δείτε και εσείς πώς να νιώθετε και εσείς καλύτερα, να είστε πιο ευτυχισμένοι και πιο ολοκληρωμένοι σαν ανθρώποι και να νουλα με λιγάλα. Γενικά είναι ένα πολύ καλό θέμα και θέλω να το συζητήσουμε τούτο. Πάλι τουλάχιστον κανένα μισά ώρα εκπαίδευση, ομιλία. Και να θέλω να κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι του τι περνά ο καθένας, ας το πούμε, με τους τοξικούς ανθρώπους ή να μας πείτε περιπτώσεις, να σας πω και εγώ, ας πούμε, που μου ετύχαν και εμένα προσωπικά. Οπότε, παιδιά, να κλείσουμε σιγά σιγά. Κάντε μου like, ξέρω εγώ, καρδιούλες, με σταματάτε. Ξέρετε ότι αφήνει σας στο Facebook να πατήσετε όσες φορές θέλετε. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα, να δω και ποιοι συμμετέχουν. Γράψετε στα σχόλια βιβλία που θα προτείνατε να διαβάσουμε. Θα χαρώ να διαβάσω βιβλία που μου προτείνετε. Τι να πω άλλο, παιδιά, σας αγαπώ. Αυτά τα live θα τα φύγω σταθερά κάθε Τετάρτη στις 9, βρέξει χιονίσει. Για να καταλάβετε, την άλλη εβδομάδα θα είναι διακοπές, τέλος πάντων στον Πρωταρά. Αλλά θα κάνω το live η ώρα 9. Και θα χαρώ να σας δω μέσα. Γεια χαρά λοιπόν, και εσείς που παρακολουθείτε στο Instagram και στο Facebook, αγαπώ σας πολλά, και θα τα πούμε στο επόμενο live. Γεια χαρά. Fearless.